Θέλω να πάμε τώρα στο κεφάλαιο των όσων συμβαίνουν από σήμερα. Και λέω των όσων συμβαίνουν από σήμερα υπό την έννοια ότι μονομερώς η κυβέρνηση έχει αναρτήσει στο διάβγεια τις ρυθμίσεις των δόσεων. Την ώρα που η Τρόικα λέει ότι εγώ δεν συζητώ τίποτα, κάντε τις μεταρρυθμίσεις, ακόμη και στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό, και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε την άποψη που έχουν αρκετοί αναλυτές ότι για τις Βρυξέλλες έχει αλλάξει το πείμα, να το πω έτσι σχηματικά, ή πάμε στο πακέτο που ζητούν ή δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Νομίζω ότι αυτά έτσι εμφανίζονται, αλλά έχουν ένα βαθύτερο περιεχόμενο. Οι Γερμανοί ετοιμάζονται πλέον να διαπραγματευτούν ακόμα και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ενδέχεται να προκύψει εάν τον Μάρτιο γίνουν εκλογές λόγω της αποτυχίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Αυτό ναι, επηρεάζει τα πάντα σε ό,τι αφορά τη στάση των Γερμανών. Καταρχήν, δεν έχετε διαπιστώσει, φυσικά εσείς το έχετε προσωπικά, αλλά λέω ρητορικά την ερώτηση, ότι έχει εξαφανιστεί εντελώς από τη δημόσια συζήτηση το κούρεμα του δημόσιου χρέους του ελληνικού, στο οποίο αναφερόταν μετεπιτάσεως ο Πρωθυπουργός μας ο Αντώνης Σαμαράς τους προηγούμενους μήνες. Έλεγε δηλαδή, μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε κάνει τις μεταρρυθμίσεις και έτσι θα γίνει το κούρεμα. Το κούρεμα εξαφανίστηκε από το πεδίο, το οπτικό και της κυβέρνησης, γιατί δεν φταίει η κυβέρνηση ελληνική, απλούστατα. Λένε οι Ευρωπαίοι, δηλαδή οι Γερμανοί εννοούμε, ότι κύριοι, το χρέος σας πλέον είναι βιώσιμο. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, είναι σχιζοφρένεια λίγο έτσι. 170 τόσο είναι βιώσιμο, 120 δεν ήταν. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα ήθελα να πω κι εγώ. Είναι τραγικό να το πιστεύεις. Όμως, οι Γερμανοί ετοιμάζονται πλέον και σκέπτονται κάθε βήμα τους εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πίεσης, εγκλωβισμού και εν τέλει αφομοίωσης μιας ενδεχόμενης κυβέρνησης με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ. Και ως εκ τούτου η γνώμη η δική μου είναι ότι κανένα ουσιαστικό βήμα δεν θα κάνουν οι Γερμανοί στους 2 μήνες που απομένουν μέχρι να φανεί αν στα τέλη Ιανουαρίου δηλαδή η Ελλάδα πάει προς πρόωρες βουλευτικές εκλογές ή πάει με νίκη της κυβέρνησης, εάν φανεί το δεύτερο, φυσικά και θα προχωρήσουν μια σειρά ρυθμίσεις. Άρα για σας το θέμα της προεδρικής εκλογής δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει καθόλου. Α. Καθόλου και για κανέναν. Επιμένετε σε αυτό, σας έχω ξαναρωτήσει πριν 1 μήνα. Ναι. Το γνωρίζετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν θεωρεί ούτε ότι θα εκλέξουν πρόεδρο, ούτε ότι δεν θα εκλέξουν. Πιστεύω ότι ακόμα είναι εξαιρετικά πρόωρο να πούμε. Όμως, τι πρέπει να επισημάνουμε, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Λένε οι Γερμανοί, και ποιος, ο εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών σε οικονομικά θέματα. Αυτός ονομάζεται Ντέτλεφ Ζάιφ. Λέει λοιπόν αυτός, πρώτον, η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποχωρήσει πρόωρα από το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο λήγει το Μάρτιο του 2016. Αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό από κανέναν εταίρο, λέει ο Ζάιφ, ο Χριστιανοδημοκράτης. Ομοειδεάτης δηλαδή της κυβέρνησης που έχουμε. Εν συνεχεία, ρωτάτε ο Ζάιφ τι θα γίνει αν υπάρξει πιθανή εκλογή ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και τι απαντάει. Δεν θα είναι καταστροφή. Το Βερολίνο θα διαπραγματευτεί με μια αριστερή κυβέρνηση. Θα διαπραγματευτεί με μια αριστερή κυβέρνηση. Προσέξτε. Όμως υπάρχουν και κόκκινες γραμμές, όπως η τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και η εξόφληση των δανείων. Αυτές δεν επιτρέπεται να υπερπηδηθούν. Άρα κλείνει και την ατζέντα στη νέα κυβέρνηση. Ποια θα είναι. Ακριβώς.
Άρα το μήνυμα είναι διτό, λέτε, αυτό το διάστημα. Δεν είναι μόνο για την κυβέρνηση, είναι και για την εξωματική αντιπολίτευση. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί. Να πούνε και στην αντιπολίτευση ότι φυσικά και θα διαπραγματευτούμε μαζί σας, εφόσον εκλεγείτε, εφόσον αντικαταστήσετε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά δεν διαπραγματευόμαστε, και σας το λέμε εκ προημίου, ούτε την τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, ούτε την εξόφληση των δανείων. Αυτά τα λέω γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, διαμορφώνουν το κλίμα όλων των πραγμάτων που λένε ή κάνουν αφενός οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι. Βλέπετε δηλαδή ότι τώρα έχουν γίνει υπερβολικά απαιτητικοί από την κυβέρνηση. Ενώ η κυβέρνηση, τόσα που έχει κάνει, δικαίως προσδοκούσε μια φιλικότερη στάση απέναντί της. Αντιθέτως, αυτοί λένε δεν συζητάμε τίποτα μαζί σας εάν δεν έχετε τελειώσει τα πάντα τα οποία θέλουμε. Αυτό οδηγεί και την ελληνική κυβέρνηση πλέον σε κινήσεις απονενοημένες, που λέγαμε παλιότερα, δηλαδή να εμφανίζει ως αντίσταση το ότι θα είναι έως και 100 οι δόσεις για να εξοφλήσουμε. Συγγνώμη που γελώ, αλλά φτάσαμε στο σημείο για τις δόσεις να διαβάζουμε τα mail των Γερμανών. Γι' αυτό γελώ. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο όμως. Είναι η κατάντια που δείχνει. Προσέξτε, δεν μιλάμε δηλαδή αν θα αποφασίσει η κυβέρνηση την οικονομική πολιτική της. Μιλάμε ότι δεν την αφήνουν οι Γερμανοί να αποφασίσει ούτε σε πόσες δόσεις, ανάλογα με το ποσό, μπορεί να εισπραχθεί το αντίτιμο. Πείτε μου, κύριε Δελαστή, ξυγνώμη που σας διακόπτω, από την εμπειρία που έχετε, ισχύει ή δεν ισχύει? Γιατί το ακούω εδώ από δημάρχους, από τον Περιφερειάρχη, ότι πάνε στα Υπουργεία και ενώ συμφωνούν σε έργα, σε παρεμβάσεις, η αμέσως επόμενη ατάκα υπουργών και υφυπουργών είναι εντάξει, αλλά να συμφωνήσει και το τεχνικό κλιμάκιο, έτσι τους λένε, του Υπουργείου. Όπου τεχνικό κλιμάκιο είναι Γάλλοι, Γερμανοί, Ολλανδοί. Λένε την απόλυτη αλήθεια. Οι δήμαρχοι λένε αλήθεια. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα, εδώ και τον Πρωθυπουργό, αν προσέξετε μερικές φορές, και τους κορυφαίους υπουργούς λένε, ωραία, εμείς συμφωνούμε σε αυτό, αλλά να δούμε τι θα πει και η Τρόικα. Αυτοί το λένε με την Τρόικα. Αυτό παρακάτω μεταβιβάζεται η εξουσία σε πραγματικά απίθανο στρατό ασήμαντων υπαλληλίσκων, οι οποίοι όμως είναι υπεράνω οποιοδήποτε εκλεγμένου ή επανδρούντος τον κρατικό ελληνικό μηχανισμό. Δηλαδή, κύριε Δηλαστή, μου επιτρέπετε, ο ακραίος και ενδεχόμενα που προβάλλει ακόμη και πρωθυπουργική φορεσιά Φάρατζ, όταν λέει στους Έλληνες πολιτικούς που συναντάς Βρυξέλλες για ποια ανεξαρτησία και κυριαρχία μου μιλάτε στοιχειωδώς, έχετε το φούχτελ να σας κάνει κουμάντο, παρότι το λέει ένας ακραίος, έχει δίκιο? Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει ίχνος εθνικής ανεξαρτησίας σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα οικονομικά και ως εκ τούτου και στα συνδεόμενα με αυτά κοινωνικά θέματα που να μπορεί να ρυθμίσει η ελληνική κυβέρνηση, εάν δεν το εγκρίνει η Τρόικα. Μάλιστα. Θέλω εν κατακλείδη, σας κουράσαμε αρκετά σήμερα, αλλά νομίζω ότι ήταν αρκούντος χαρακτηριστικό. Άρα θεωρείτε ότι ο Δεκέμβριος και το επόμενο Eurogroup δεν είναι καθοριστική σημασίας ως προς το αν θα ανοίξει η συζήτηση για το χρέος, αλλά ως προς το ασφικτικό πλαίσιο που θα έχουν δημιουργήσει είτε για αυτή την κυβέρνηση είτε για την επόμενη? Πολύ σωστά καταλάβατε το πνεύμα μου. Ακριβώς αυτό πιστεύω. Δεν έχει καμία σημασία ο έλεγχος. Ο εκπρόσωπος του τομέα της οικονομικής πολιτικής των πράσινων της Γερμανίας, βλέπετε ότι αναφέρομαι συνέχεια για τα ελληνικά θέματα σε Γερμανούς, ο Γκέρχαρτ Σλίκ, είπε: η Τρόικα στη σημερινή της μορφή ίσως καταργηθεί, αλλά η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Βρυξελών επί της Ελλάδας δεν θα είναι λιγότερο αυστηρή. Μετά το 2014 δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιωδώς η σχέση Ελλάδας-δανειστών. Το λέω. Μάλιστα αυτός ισχυρίστηκε ότι στη δήλωσή του, χαίρομαι που το βλέπει τώρα έτσι και η Αθήνα.
Δηλαδή, έχει σχηματιστεί η εντύπωση στους Γερμανούς αξιωματούχους, στους Γερμανούς πολιτικούς, ότι και η Αθήνα, η κυβέρνηση των Αθηνών εννοείται, έχει υποταχθεί στην άποψή τους. Με όλα αυτά όμως έχω μια τελευταία ερώτηση. Πρακτικά μου λέτε ότι αν πάμε στο σενάριο ότι δεν βρίσκονται οι 180, για σας είναι ανοιχτό θέμα. Είπατε ότι εγώ δεν έχω απάντηση, ακόμη ο καιρός δεν είναι άμεσος. Θα το δούμε τον Ιανουάριο. Αλλά ας κάνω την υπόθεση εργασίας ότι δεν βρίσκουμε τους 180, ότι πάμε σε εκλογές και ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα. Plan B, αντιλαμβάνεστε να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ πέρα από το να κάνει σκληρή διαπραγμάτευση, αν οι άλλοι του πούνε αυτό που μας λέτε εσείς από τώρα το λένε. Παιδιά, μέχρι εκεί, εκείνοι οι κόκκινες γραμμές, για χαραντάν. Είστε πεισμένος ότι έχει plan B? Δεν νομίζω και δεν θεωρώ αναγκαίο, ναι, να έχει plan B. Εγώ μετράω τους ανθρώπους, τους πολιτικούς ηγέτες εννοώ, όταν αναλάβουν την εξουσία από το τι κάνουν, όχι από το τι λένε, από τα σχέδια που λένε. Αρχή άνδρα δείκνηση, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Δηλαδή, όταν είσαι στην εξουσία, με πράξεις αποδεικνύεις τι κάνεις. Αυτό λοιπόν, εγώ δεν θέλω να το κλείσω το κεφάλαιο αρνητικά εκ των προτέρων. Να πω δηλαδή ότι δεν φτουράνε οι ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ να ασκήσουν μια πολιτική. Οι ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ όμως, εάν νομίζουν ότι μπορούν να διατηρήσουν το ίδιο αναλύωτο πλαίσιο το οποίο διατηρεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και απλά και μόνο να διαπραγματευτούν αποτελεσματικότερα, νομίζω ότι θα βρεθούν ενώπιον δυσάρεστων εκπλήξεων. Όμως... μπορεί να μην δουν καν την πόρτα, λέτε, του σαλονιού των διαπραγματεύσεων σε αυτήν την περίπτωση. Δεν χρειάζεται να έρθετε καν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα κάνουν, τι έχουν σκοπό να κάνουν και τι θα μπορέσουν να κάνουν. Γιατί ταυτόχρονα, εάν συμβεί κυβερνητική αλλαγή στη χώρα μας, χρειάζεται να καταλάβει και ο λαός μας ότι δεν μπορεί να είναι παρατηρητής με σταυρωμένα χέρια στον καναπέ να δει τι θα κάνει ο Τσίπρας. Κατανάθεση εντολής. Έτσι. Και βγάλ τα πέρα. Άρα λέτε ότι και μια τυχόν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να έχει τουλάχιστον, ας αφήσουμε τα plan B, υπόψη της, ότι όλα αυτά μπορεί να οδηγούν σε μετοπική σύγκρουση. Ακριβώς. Και το θέμα είναι αν θα εξαντικειμένου, έχουν τα κόστια... Συγγνώμη κύριε Δράση, εξαντικειμένου το λέω. Δεν το λέω δηλαδή ότι θα πας με διάθεση ντε και καλά για να συγκρουστείς, να προκύπτει από τα πράγματα εννοώ η σύγκρουση, έτσι. Μα βέβαια. Βέβαια, όταν δηλαδή... διαφορετικά εφάρμοσε την ίδια πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Το οποίο θα είναι πραγματικά καταστροφικό για τη χώρα, για το λαό μας και φυσικά, πράγμα που ενδιαφέρει βέβαια ένα μικρότερο τμήμα του πληθυσμού, θα είναι καταστροφικό και για την αριστερά το να υποκύψει σε τέτοιου είδους εκβιασμούς, απαιτήσεις, όπως θέλετε να τις πείτε, των Γερμανών και των Ευρωπαίων. Όμως, η ουσία είναι ότι αν δεν γνωρίζουν, αν δεν έχουν πλήρη επίγνωση ότι δεν πρόκειται η άσκηση άλλης πολιτικής να γίνει δεκτή με κραυγές ενθουσιασμού από τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους, αν δεν γνωρίζουν, γιατί θα θυμηθούμε διάφορα χουνέρια που έπαθαν και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος όταν προσπάθησαν να διαφοροποιηθούν. Δεν θυμάστε τι έγινε μόλις είπανε ότι θα διώξουμε, θα βγούμε και θα διώξουμε το Δουνουτού? Κατέρευσε το χρηματιστήριο. Μα φυσικά, άμα το 60% της αξίας των ελληνικών μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου τις έχουν ξένα κερδοσκοπικά, ξένοι κερδοσκοπικοί οίκοι, είναι προφανέστατο ότι θα χρησιμοποιήσουν και το χρηματιστήριο για να εκβιάσουν θέσεις, κατευθύνσεις, πολιτικές επιλογές που θέλουν. Θα φτύσει αίμα ο ΣΥΡΙΖΑ εάν πάρει την διακυβέρνηση της χώρας, την εξουσία, και επιχειρήσει να σταθεί λιγάκι συνεπής ως προς τις υποσχέσεις του και να ανακουφίσει το λαό μας. Αυτό όμως είναι
ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η ιστορία, αλλιώς παραμένει στάσιμη η ίδια κρατούσα κατάσταση, μέχρι να βρεθούν εκείνοι οι τρελοί που μέσα σε αλλαγμένο συσχετισμό δυνάμεων θα μπορέσουν να αλλάξουν πολιτική που ασκείται και στη δική μας χώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω κλείνοντας. Ένας ακροατής, ο φίλος μας ο Βασίλης, σας στέλνει την καλημέρα του. Σας ευχαριστεί, λέει, σας διαβάζω αυτό λεξί, γιατί δεν στρογγυλεύετε ποτέ τις κουβέντες σας και θέλει να σας ρωτήσει, ωραία όλα αυτά, αλλά τι σώη δικαιοσύνη είναι αυτή στην Ευρωζώνη, βρε αδερφέ, λέει, έστω και με το υπάρχον σύστημα, το Λουξεμβούργο να είναι φορολογικός παράδεισος του κυρίου Γιούνκερ και όλοι οι υπόλοιποι να στενάζουμε στη φορολογία. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά φυσικά αυτό που δεν λένε οι Γερμανοί, οι οποίοι τώρα επιτίθενται μένεα εναντίον του Γιούνκερ, είναι ότι οι μισοί ζάπλουτοι και πλούσιοι Γερμανοί έτσι έχουν τα λεφτά τους στην Ελβετία και άλλοι μισοί στο Λουξεμβούργο. Σωστό. Αυτό. Πιστεύετε ότι εκβιάζουν τον Γιούνκερ που πήγε λίγο να διαφοροποιηθεί? Ναι. Ναι. Νομίζω ότι απερίφραστα ναι, γιατί δεν ανέχονται πλέον οι Γερμανοί την παραμικρή διαφοροποίηση από οποιονδήποτε. Και το Μάριο Ντράγκη έχουν βάλει στο στόχαστρο, επειδή είπε ότι θα παράσχει ρευστότητα 1 τρισεκατομμυρίου στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Και τον Ρομπάι πέταξαν κλωτσιδών από τη θέση του ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή γραμματέα τώρα. Τι Προέδρος είναι της πλάκας ο τίτλος. Αλλά όταν βλέπουν ότι κάποιος τολμάει να αμφισβητεί τη γερμανική αυθεντία σε οποιοδήποτε θέμα, τη γερμανική γραμμή δηλαδή, προτιμούν, αισθάνονται πλέον την ασφάλεια ότι είναι σε θέση να τον πετάξουν από τη θέση του, να τον απομονώσουν. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ακόμη αν ο δεξιός Γιούνκερ, προσέξτε, ο Γιούνκερ είναι δεξιός, είναι άνθρωπος που είναι μέχρι το λαιμό χωμένος στη συνεργασία με τη Γερμανία. Τα γερμανικά και τα γαλλικά είναι στο Λουξεμβούργο οι δύο μητρικές γλώσσες. Το μέγα δουκάτο του Λουξεμβούργου υπάρχει μόνο και μόνο για να έχουν πού να βάζουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι, όταν θέλουν να είναι και μέσα στην Ευρωζώνη και να μην είναι στην Ελβετία, εννοώ. Mm-hmm. Αν λοιπόν ακόμα και ο Πρωθυπουργός, και να πω και ένα στοιχείο, ξέρετε, οι τράπεζες, ο κύκλος εργασιών των τραπεζών του Λουξεμβούργου είναι 2.200%, 22 φορές μεγαλύτερος από το ΑΕΠ της χώρας. Τι λέτε? 22 φορές, στο λόγο της τιμής 22 μου. Φορές το ΑΕΠ της χώρας είναι ο κύκλος εργασιών των τραπεζών της? Ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε και αν αυτό το πράγμα ήταν έκπληξη για τους Γερμανούς ή έκπληξη για το ότι ο Jean-Claude Juncker, επί 20 χρόνια πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου σχεδόν, ήταν μπλεγμένος σε όλες τις νόμιμες, κατά τα άλλα, νόμιμες συμφωνίες που έκανε με τις πολυεθνικές για να αποσπάσει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό φορολογίας, το οποίο όμως, σκεφτείτε ότι το Λουξεμβούργο έχει 500.000 ανθρώπους, άρα όταν φορολογείς ένα ποσό 100 εκατομμυρίων με 1% να το φορολογήσεις και πάρεις 1 εκατομμύριο, αμέσως έχει πέσει από ένα δίφραγκο στον κάθε Λουξεμβουργιανό, το λέω για να... Μια χαρά το λέτε, όχι για να το καταλαβαίνουμε. Κύριε Δελαστίκ, ο χρόνος πιέζει αφόρητα, λέει εδώ η φίλη μου η Μαρία, οι ακροατές πήραν τη μόνη σήμερα που σας ακούνε και χαίρομαι εγώ. Με όλα αυτά που περιγράφει όμως, λέει ο κύριος Δελαστίκ, πουθενά δεν υπάρχει φως, ούτε για μας, ούτε για τους λαούς της Ευρώπης. Ακριβώς εδώ είναι το κρίσιμο ζήτημα. Αυτή η πολιτική η γερμανική έχει οδηγήσει όλους τους λαούς της Ευρώπης σε να είναι έξαλλοι εναντίον του Βερολίνου. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακόμα την πολιτική αποτύπωση αυτών των διαθέσεων του κόσμου. Όμως, όπως έγινε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως έγινε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η Γερμανία ήταν πανίσχυρη και ξεκίνησε για να καταλάβει όλη την Ευρώπη καταλήγοντας να ιτηθεί,
Η βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι και αυτή τη φορά δεν θα ανεχτούν 400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι να γίνει ρημάδι η ζωή τους, μόνο και μόνο για να μπορούν οι Γερμανοί να καυχηθούν ότι επιτέλους ολοκλήρωσαν και το τέταρτο Ράιχ κυριάρχησε εκ νέου στην Ευρώπη 1000 χρόνια μετά το πρώτο, την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.